φεύγει. Ξεκινάμε με σκορδά. Τώρα σκορδά δεν είμαι, κύριε Λιάγκα. Τι τα δύο είσαι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Όταν δεν θέλει να κάνει σεξ, τι λες του Γιώργου. Δεν θέλω να το απαντήσω. Αμά, γιατί... μωρέ, φέι! Ε, όχι, φέι μου, εμείς είμαστε κορόιδα. Δεν είμαστε μια παρέα εδώ πέρα. Δεν έχουμε πει στα σπίτια των ανθρώπων. Δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Ναι, μας έχεις γιατί ρωτήσει. Γιατί ρωτήσει. Δεν ξέρεις την απάντηση. Μας προσβάλλει συνεχώς. Εντάξει, εσύ σύζυγός σου μας προσβάλλει. Εγώ σας πρόσβαλα. Δεν λέμε ούτε εμείς, αν δεν πεις κι εσύ. Μην πεις. Γιατί? Έλα, μωρέ, φέ, να κάνουμε λίγη πλάκα τώρα. Τι είναι αυτό, πλάκα. Σε μνήμη, φέ, δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Ρε, σε φέ, τι είπαμε, τι λέει σε εκκλησία. Α, μα πει ο Γιώργος λοιπόν τι λέει, φέ. Θα σα πω τι λέει, φέ. Εγώ τα λέω αυτά τα πράγματα. Λες, όχι, ρε, παιδί, το θέμα είναι η Μαρία Κορινθίου, η οποία δίνει μία συνέντευξη στο γιου και λέει: όπως θα πω σε μία φίλη μου ότι είμαι κουρασμένη και δεν θέλω να πάμε για καφέ, έτσι αν δεν επιθυμώ να κάνω σεξ, θα πω Γιάννη, βαριέμαι. Το θέμα ποιο είναι, αν λέει ας πούμε, μια κλασική δικαιολογία πονάει το κεφάλι μου, είμαι κουρασμένη κτλ. Ή την αλήθεια του Γιάννη βαριέμαι να κάνω σεξ τώρα. Ή κάνει και προ σπίτι, α πούμε, και το κάνουν και πολλέ αυτέ. Για, για να μην χαλάσει το χατήρι σύντροφό του. Αυτό είναι, αυτοί ξέρουν. Ναι. Οι γυναίκε λένε όλε πονοκέφαλο, βέβαια. Εσεί οι άντρε τι προτιμάτε. Τι να μα πούνε. Προτιμάτε την αλήθεια, προτιμάτε να σα πούνε. Την αλήθεια, αλλά όχι συνέχεια. Γιατί άμα σου λέει. Καλά, εννοείται, βρε Γιώργο μου, εννοείται. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, θέλω συνέχεια. Πάνε να πει ότι υπάρχει άλλο πρόβλημα. Δεν γουστάρει. Αν μια φορά δεν θέλει, οκ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α σου πει βαριέμαι όμω, δεν είναι λίγο χτυπάει. Αν μια φορά δεν θέλει, θα στο χρωστάει διπλό. Βαριέμαι. Έχει και ΦΠΑ μετά, έχει τόπο. Μάλιστα. Δεν θα πείτε τίποτα. Α σου πει βαριέμαι. Φίλε, έτσι κάνετε. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το ενδιαφέρον. Θα καταλάβει το τρίτο. Ότι είναι ειλικρινή με τον άνδρα τη. Και ό,τι σκέφτεται το λέει, δεν έχει δεύτερες σκέψεις ακόμα και.